Παναγιώτη και ο κύριος Ζαμπάς μετήχαν στη σύσκεψη που έγινε το πρωί και υπόθηκαν από την πλευρά της περιφέρειας την πρωτοβουλία μας. Πραγματικά, όπως είχα την ευκαιρία χθες το πρωί στο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που είχα λίγο εφόλιστη σύνδεση για τα θέματα που τρέχουν και θα προγραμματίζουν με τον, με τον Υπουργό Αντιπλατείας, τον κύριο Σκέτσο, που είπε ότι οι δύο πληγές της κερδίδας είναι το νοσοκομείο και η υπόθεση των απορριμμάτων. Και αυτά είναι δύο θέματα τα οποία χρειάζεται και στήριξη και πρωτοβουλίες και από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρίως του νοσοκομείου, διότι η υπόθεση των απορριμμάτων έχει πάρει το χρόνο της, απλά έπρεπε να μην υπάρχει σήμερα στη διάρκεια αυτή η δική, αλλά έχει πάρει το δρόμο της, το νοσοκομείο, παρόλο που η περιφέρεια είναι ο υποστηρικτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα Ιόνια νησιά, δεν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις, διότι είναι αρμοδιότητα του κράτους. Άρα περιμένουμε τις αρμοδιότητες απαντήσεις και τις πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν τα θέματα, τα οποία δεν είναι η ώρα τώρα να αναλύσουμε, διότι κατά πόδο τα έχουμε συζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άλλοτε από δική μας πρωτοβουλία, άλλοτε από πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, παρατάξεων της αντιπολίτευσης, και έχουμε πάρει αποφάσεις, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στους υπουργούς και επίσης και στη Βουλή, ήμουνα και εγώ παρούσα σε τετράωρη σύσκεψη που έγινε με τον υπουργό, τον κύριο Πλέμπη. Άρα, η περιφέρεια της θέσης της και το έργο της, δεν είναι μόνο θέσεις και προτάσεις, η μεταφορά των εθιμάτων των ιατρών, των νοσηλευτών, είναι και έργο, διότι μην ξεχνάμε ότι εμείς στηρίζουμε τους επικουρικούς γιατρούς από τους εκτοτελείς πόρους της περιφέρειας, εμείς στηρίζουμε τον εξοπλισμό των νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ, εμείς διαθέτουμε 12 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για τις έκτακτες ανάγκες κάθε κατηγορίας προσωπικού στα νοσοκομεία μας κατά την περίοδο COVID. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και το δύσκολο έργο της αναβάθμισης των κέντρων υγείας και εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να συνεννοηθούμε με όλους τους φορείς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να δημιουργηθούν δυνατοευκολίες στέγασης ιατρών εκτάκτων που έρχονται στα νοσοκομεία μας, στο ΚΑΒ, στα κέντρα υγείας. Λοιπόν, είμαστε παρόντες σε μια συνεχή διαδικασία την οποία στηρίζουμε με έργα και με πολιτική θέση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε να υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις, ρύθμισης της λειτουργίας του νοσοκομείου μας, ιδίως στην Κέρκυρα, όλα τα νοσοκομεία έχουν ανάγκες. Της Κέρκυρας είναι πραγματικά ένα νοσοκομείο που έχει επιβαρυνθεί με τις συνθήκες λειτουργίας. Ελπίζουμε με ένα πλέγμα μέτρων, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που το νοσοκομείο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στην αποστολή. Τόσο για τις νοσηλείες μέσα στο νοσοκομείο, όσο και για τη συνεργασία του με το νοσοκομείο Ιωαννίνων. Όλα λοιπόν είναι μπροστά, είναι ανοιχτά. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας υποστήριξης του συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα Ιόνια νησιά και μάλιστα θα πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες άμεσα για την υγεία που δεν έχει σχέση μόνο με το ΜΕΣ, άλλου είδους δράσεις, διότι θέλουμε και στο τουριστικό μας ακόμα επίπεδο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να είναι μια ασφαλής περιφέρεια. Και με το ασφαλής περιφέρεια εννοούμε μια περιφέρεια όχι ρωμένη απέναντι στην κλιματική κρίση και τις συνέπειές της και μια περιφέρεια υγιής. Αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θέλετε να